Πάμε στα δυτικά. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Δήμαρχο Πλάτα 9, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε, και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Σφαγκανάκη, και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είστε μεταξύ άλλων και τουριστικός δήμος, όχι μόνο τουριστικός, και το έχουμε πει πολλές φορές αυτό για να μην υπάρχει και παρανόηση από τον κόσμο, καθώς έχετε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αγροτικής οικονομίας στο Δήμο. Καλά τα λέω, έτσι? Και αγροτικής και κτηνοτροφικής. Γενικά πρωτογενή τομέα. Πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, θέλω έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το πώς πήγε η τουριστική σεζόν φέτος στο Δήμο, γιατί θέλω να το συνδέσω αργότερα και με τη διεκδίκηση την οποία κάνετε και αφορά το τέλος της διανυκτέρευσης. Κοιτάξτε, οι διανυκτερεύσεις στο Δήμο μας και νομίζω και γενικότερα πρέπει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σε αρκετά αυξημένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχουμε διανυκτερεύσεις, και τώρα που μιλάμε έχουμε ψηλά ποσοστά πληρότητας. Το ζητούμενο που πάντα μπαίνει στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, η οποία θα συνεχίσει για το επόμενο διάστημα, θεωρώ ότι μπορεί να φτάσουμε και τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη για κάποια καταλήματα, έχει να κάνει με το εισόδημα το οποίο αφήνουν πίσω οι επισκέπτες μας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, κατά πόσον όλο το φάσμα της οικονομίας αν κινήθηκε, δηλαδή τα καταστήματα, η εστίαση και όλες οι άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, και όχι μόνο το κομμάτι της διανυκτέρευσης και του ξενοδοχειακού τομέα, δηλαδή το κατάλοιπο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο μετριέται. Κάθε φορά θεωρώ όμως ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια χρονιά που με τις αφήξεις μπορούμε να έχουμε ή να υπολοιπόμαστε από προηγούμενες χρονιές. Ήσασταν έτοιμος ως Δήμος για τις τουριστικές αφήξεις, για τις αφήξεις μάλλον των επισκεπτών, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των υποδομών, σε ό,τι έχει να κάνει με την ετοιμότητα που εσείς ως αυτοδιοίκηση επιβάλλετε να έχετε? Κοιτάξτε, παρότι το κράτος, το κεντρικό, έχει πλέον μπει σε μια διαδικασία βιομηχανική, θα έλεγα, να μας παίρνει συνεχώς αρμοδιότητες, μάλλον πόρους πιο σωστά, και να μας αφήνει αρμοδιότητες. Ναι. Τελευταίο ήταν ότι πήρε την εκμίση των παραλίων, την Αττική Ανοικτηματική Υπηρεσία, και εμείς να έχουμε ένα ποσοστό 60% όταν θα μας το αποδώσουν και αυτό. Έχοντας βέβαια όλη την αγροτική ευθύνη και την ποινική ευθύνη που θέλουν προκύπτει από ένα γεγονός, έχοντας όλη την ευθύνη της καθαριότητας και πολύ σωστά είπατε των υποδομών μας. Οι υποδομές μας λοιπόν, και δεν μιλάμε μόνο για την καθαριότητα που είναι η υπηρεσία, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, σε ό,τι αφορά την καλαισθησία, σε ό,τι αφορά το πράσινο, και έχουμε αναπτύξει και άλλα προϊόντα. Δεν έχουμε μόνο παραλία, ήλιο και θάλασσα. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε δημιουργήσει ένα εύρος μονοπάτιων πάνω από 200 χιλιόμετρα, τα οποία τα συντηρούμε κάθε χρόνο, είναι ελεύθερα για τους επισκέπτες μας, είτε είναι γηγενείς είτε είναι από το εξωτερικό, για να μπορούν να γνωρίσουν πραγματικά αυτό που είπατε στην αρχή, την ενδοχώρα του Δήμου μας, τα τοπόσημα του Δήμου μας, τις περιβαλλοντικές ομορφιές και πάνω απ' όλα την ιδιαιτερότητα που δίνει ένα περιβάλλον που με λίγα χιλιόμετρα από την παραλία νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα άλλο τόπο. Και όμως είσαι όχι μόνο στον ίδιο τόπο, αλλά και στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο Πλατανιά. Αυτό λοιπόν το πράγμα όλο το συντηρούμε με δικούς μας πόρους. Δεν μας επικοριεί κανείς γι' αυτό. Και ο μόνος πόρος που θα μας άνοιγε δικαιωματικά, που δεν είναι άλλος από το λεγόμενο φόρο διανυκτέρευσης που εφαρμόστηκε το 18 επί Βαρουφάκη, στη συνέχεια επί Μητσοτάκη διπλασιάστηκε για την περίοδο από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο. Το πήγε δύο φορές και το μετονόμασε σε τέλος ανθεκτικότητας. Διαβάζω σήμερα ότι από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ πάει για νομοσχέδιο να αυξηθεί ακόμα 50%, να πάει λέει το πεντάστερο το βράδυ αντί από 5 που πήγε 10 να πάει 15, και κατά αναλογία και τα υπόλοιπα επιμέρους τέλη ανάλογα με τα αστέρια να αυξηθούν. Δηλαδή μιλάμε για ποσά τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο στη στιγμή, να τα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, και από την άλλη, όπως σωστά λέτε εσείς, αν ήμασταν έτοιμοι για να υποδεχτούμε τον κόσμο, αν οι προδημίες μας είναι ανθεκτικές και αν, εν πάση περιπτώσει, όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες που έχει υποχρέωση ο Δήμος να προσφέρει στον τόπο του για τους επισκέπτες του, είχε τα μέσα και τους πόρους για να τα κάνει. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ακούγοντάς σας έτσι και σε μια τοποθέτηση σχετικά όργανα και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, της ΚΕΔΕ, εκείνο το οποίο αναφέρατε είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει το κράτος το να δώσει ένα ποσό του τέλους διανυκτέρευσης. Ναι, σίγουρα του στερεί κάποια έσοδα που τώρα έχει, αλλά δεν γνωρίζουμε πού πάνε, και σίγουρα δεν είναι ανταποδοτικά προς τους Δήμους. Επιτρέψτε να σας πω, το κράτος εισπράττει το ΦΠΑ, ένα τεράστιο ποσοστό, 24%. Εισπράττει το φόρο εισοδήματος νομικών, το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Μιλάω πάντα για το τουριστικό τομέα. Εισπράττει το ένφια, τις υποδομές. Και τι δεν εισπράττει?
ακόμα και από τα παρεπιδημούντων που ήταν δικό μας έσοδο, υποχρεώνει τώρα το έσοδο αυτό να το εισπράττει η οικία ΔΟΗ, η οικία εφορία, να μην έρθει σε εμάς ο ξενοδόχος ή ο εστιατόρας και να μας παίρνει και προμήθεια 5%. Δηλαδή μπήκε με σάζον, χωρίς να τον ορίσει κανείς, με υποχρέωση να του δίνουμε το 5%. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα κράτος το οποίο μας αντιμετωπίζει ως παρείες. Δεν τρέπομαι να το πω αυτό. Ως παρείες. Δηλαδή δεν μας εμπιστεύεται σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πόρων, αλλά μας εμπιστεύεται μόνο για να μας δίνει ευθύνες και αρμοδιότητες. Ναι, υπάρχει μια αποκέντρωση στους πόρους και στις. Υπάρχει μια αποκέντρωση μάλλον στους αρμοδιότητες και στις ευθύνες και όχι στους πόρους. Ναι. Ακριβώς. Και αναρωτιέμαι, σε ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πάει ένας από τους τηλεθεατές σας και πληρώνει το λεγόμενο topical taxes στη Ρώμη, στη Βενετία, οπουδήποτε άλλο, το οποίο είναι εκτός πακέτου. Δεν επιβαρύνει δηλαδή τον tour operator, το πληρώνεις ζεστό χρήμα στον κισέ του ξενοδοχείου. Ναι, και αντί να πηγαίνει αυτός ο τοπικός φόρος στην αυτοδιοίκηση, το παίρνει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυξάνει το φόρο στην ουσία τον οποίο επιβάλλει στην επίσκεψη για να το εισπράττει αυτός. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτή η διεκδίκηση, δηλαδή, είναι ακατανόητο. Αυτή η διεκδίκηση, δήμαρχε, πώς φτάνει στο κεντρικό κράτος και ποια είναι τα μηνύματα, δηλαδή ποια είναι η αντίδραση μέχρι τώρα. Εγώ έχω προτείνει κάποια πράγματα εδώ και πολλά χρόνια, από το 2018, ξεκίνησε αυτή την ιστορία και με την προηγούμενη ΚΕΔΕ και με το προηγούμενο Υπουργείο Οικονομικών της προηγούμενης κυβέρνησης και της τωρινής που επανεκλέχθηκε, τεκμηριώνοντας ότι αυτή τη στιγμή εκεί που έχει φτάσει το λεγόμενο τέλος αναδεικτικότητας για τους μήνες από Μάρτιο έως Οκτώβριο, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα διπλασιασμό του τέλους, εν πάση περιπτώσει το κράτος να μας δίνει το 60% εμάς. Και το υπόλοιπο 40% με τεκμηριωμένη πρόταση να πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο για να κάνουμε από εκεί πέρα ο κάθε Δήμος, ανάλογα με τον προγραμματισμό του και τις μελέτες και την ορή μας, που έχει πραγματικά έργα ανθεκτικότητας. Εφόσον το ονομάζει τέλος ανθεκτικότητας το κράτος, οφείλει αυτό το τέλος ανθεκτικότητας να γυρνάει σε έργα ανθεκτικότητας μέσα από συγκεκριμένο ταμείο και συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν διάφορα ταμεία που έχουν γίνει εποχές, έχετε ακούσει για το Τρίτσις, πιο παλιά για το Φιλόδημος, το Πράσινο Ταμείο και ούτω καθεξής. Γιατί λοιπόν αυτό το πόρο, το οποίο τον πληρώνει ο επισκέπτης, είτε είναι Έλληνας και μετακίνητος της χώρας, είτε είναι αλλοδαπός και μας επισκέπτεται εδώ πέρα, να μην πηγαίνει πραγματικά για αυτό το οποίο λέει το όνομά του. Παρά να πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών να το κάνει τι, επιδόματα. Φαντάζομαι ότι στην πρόταση, Δήμαρχε, υπάρχει και σχετική πρόβλεψη ότι δεν θα είναι οριζόντια η διανομή εφόσον πάμε σε αυτή τη συζήτηση προς τους Δήμους. Και ακούστε, θέλω να το πω αυτό γιατί υπάρχουν. Θα σας πει ένας μικρότερος ορεινός ενδεχομένως Δήμος. Ακούστε λοιπόν πόσο δίκαια η πρότασή μας. Ναι. Ακούστε, κυρία Σφαγκράνη, πόσο δίκαια η πρότασή μας. Λέμε, το 60% θα πηγαίνει στους οικείους Δήμους που έχουν την όχληση. Από και εκεί από που το 60% υπάρχουν τα έσοδα. Το 20%, ακριβώς. Και από αυτό το 60%, το 20%, λέει το 12% στο σύνολό του, θα το μοιράζουν 334 Δήμοι της χώρας, όπως ακριβώς μοιράζεται το ΤΑΠ σήμερα. Δηλαδή, έχουμε και μια διανομή αυτοδιοικητική. Αν ο Πλατανιάς έχει 3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις π.χ. δεν τα πάρει ο Πλατανιάς όλα. Αλλά θα δώσει το 20% του να το πάρουν οι 334 Δήμοι της χώρας. Και αυτό δεν είναι κάτι καινοφανές που λέω. Υπάρχει μηχανισμός αναδιανομής όπως είναι το ΤΑΠ. Άρα είναι κάτι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Το δε υπόλοιπο 40%, δηλαδή ένα δισεκατομμύριο, τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια, θα πάνε σε ένα ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών Οικονομικών, όπου τέλος πάντων πάνε, όπου θα είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούν οι Δήμοι να υποβάλουν προτάσεις για να κάνουν έργα ανθεκτικά, έργα εφορίας όπως τα λέμε, και έργα διατήρησης σε ό,τι αφορά τη φέρουσα ικανότητα ενός τόπου να μπορεί να υποδέχεται και να εξυπηρετεί τους επισκέπτες του. Πώς είναι μια είναι τεκμηριωμένη πρόταση, ναι, και απόλυτα κάτι που δεν επιβαρύνει τα δημοσιονομικά έσοδα. Γιατί αν πει κάποιος, μα δήμαρχε, παίρνεις ένα δις από το κράτος. Δεν παίρνω ένα δις. Το ένα δις το φέρανε οι ανθρώποι και το πληρώσανε έξτρα της φιλοξενίας τους και της παροχής περισσότερων από το κατάλημα. Και αυτό το έξτρα εισόδημα, αντί να το πάρουμε εμείς, το παίρνει το κράτος. Άμα το πήρε το κράτος και το παίρνω εγώ πίσω και θεωρηθεί ότι αυτό αφαιρώ πόρους, αντιλαμβάνεστε ότι κάνουμε μία μάταιη συζήτηση. Δεν είστε, είσαστε αυτοδιοικητικός με εμπειρία. Δεν μπήκατε σήμερα στα πράγματα. Θεωρείτε ότι θα βρείτε βικότητα, ότι θα υπάρξει θετική αντίδραση τουλάχιστον σε ένα μέρος της πρότασης να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, αν όχι εξ ολοκλήρου όπως είναι αυτή που λέτε. Κοιτάξτε, πρέπει στο συνέδριό μας μεθαύριο στη Ρόδο και η κεντρική μας διοίκηση, η ΚΕΔΕ λεγόμενη, η Κεντρική Ένωση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο βάσει του οποίου εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε και εκπροσωπούμαστε σε ό,τι αφορά συλλογικά, να το έχει προμετωπίδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε και να ζητάμε ως επέτες να πάρουμε μία ΚΑΠ, δηλαδή μία μηνιαία των 200.000 ευρώ ή άλλη μία μηνιαία των 200 για να κλείσουμε τρύπες. Πρέπει να έχουμε θεσμικά έσοδα, όπως έχουμε θεσμικές ευθύνες και θεσμικές αρμοδιότητες.
Μάλιστα. Και πρέπει και το συλλογικό μας όνομα να είναι σαφές και ξεκάθαρο πάνω σε αυτή τη διεκδίκηση. Έτσι. Άρα λέτε λοιπόν μια συλλογική κίνηση η οποία θα αφορά όλους τους Δήμους και όχι μεμονωμένα. Κάθε Δήμαρχος να προσπαθεί να βγάλει άκρη για το ποια θα είναι τα έσοδά του στην αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συναδελφοί σας ότι οι ανάγκες στην αυτοδιοίκηση είναι μεγάλες και επιστρέφοντας έτσι και στο εισαγωγικό που είπατε, ότι η ανάγκη για πόρους είναι δεδομένη στην αυτοδιοίκηση. Κάτι που θα μεταφραστεί και στην καθημερινότητα των πολιτών. Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες και στις αρμοδότητες που έχουμε. Έτσι, έτσι, σωστά. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, Δήμαρχε, να κάνουμε ένα σχόλιο και για την πεζοπορική και ποδηλατική διαδρομή εντός του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε και εκεί διεκδικήσεις δικές σας ό,τι έχει να κάνει με την αξιοποίησή του. Από το 2011 που γίναμε Δημοτική Αρχή και από τη συστάση του Καλλικρατικού Δήμου, είχαμε προμετωπίδα την διεκδίκηση του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε. Το οποίο κυρίως στον επαρόδο να πω ότι είναι μια κατάσταση η οποία ενεργεί. Ναι. Διότι φιλοξενεί και τμήματα της πρώτης μοίρας, της ιστορικής μοίρας από την οποία έφυγαν τα Λαράτλας κάποτε για να πάνε στην Κύπρο το 1974. Πετύχαμε και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, με βοήθειες βέβαια και από την πολιτεία στο κομμάτι αυτό και από τον τοπικό μας βουλευτές, να έχουμε παραχώρηση 10 μέτρων εντός του ιστορικού αεροδρομίου. Δηλαδή, μετατοπίζουμε την περίθραξη του ιστορικού αεροδρομίου κατά 10 μέτρα βορειότερα προς τη θάλασσα και αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε μια πεζοπορική ποδηλατική διαδρομή εντός του αεροδρομίου, εντός του χώρου που ήταν πριν αεροδρόμιο, τώρα μας έχει παραχωρηθεί. Όπου αυτή η διαδρομή θα περνάει από την ιστορική μεταλλική γέφυρα του Ταυρονίτη και θα δημιουργήσει μια πολύ ήπια διαδρομή τουριστική και περιβαλλοντική, αλλά και ιστορική, δίπλα στο ιστορικό αεροδρόμιο, και για τους πολίτες μας, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Αυτό είναι ένα έργο που κάναμε όλες τις μελέτες και πετύχαμε να ενταχθεί το προηγούμενο διάστημα μέσω της περιφέρειας Κρήτης, διότι εμείς δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε πρόταση στο πρόγραμμα Τρίτσης, και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση εκτέλεσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση και μαζί σας και με τους φορείς αυτοδιοίκησης, οι οποίοι διεκδικούν πράγματα και εδώ είμαστε για να τα βάζουμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία να δημοσιοποιούμε τις απόψεις μας και το τι κάνουμε. Καλή συνέχεια.